Θυμάστε, παιδιά, ο Πέτερ έφερε ένα γράμμα που έλεγε ότι η Χάιντι ήταν σε ηλικία πια για να πάει σχολείο. Ο παππούς της όμως δεν το ήθελε αυτό. Στη διάρκεια του μεγάλου χειμώνα, η Χάιντι ξέχασε το γράμμα και το σχολείο. Όταν άρχισαν να λιώνουν τα χιόνια και να έρχεται η άνοιξη, η Χάιντι δεν είχε πια όρεξη να της μάθει ο παππούς της να γράφει. Το μόνο που ήθελε ήταν να βγει έξω, να δει και να ακούσει τον ερχομό της άνοιξης. Μίλησες πάλι με τα δέντρα? Τα ρώτησα αλλά δεν μου απάντησαν. Η άνοιξη έχει όμορφες φωνές από τα πολλά πουλιά που έρχονται. Ξέρω, την άνοιξη την ακούς, την νιώθεις και τη μυρίζεις. Γιατί δεν κάνεις μια ανοιξιάτικη επίσκεψη? Ναι, θα πάω στη γιαγιά. Έχει ακόμα αρκετό χιόνι για να φτιάξω μια χιονόμπαλα, ε! Κοίτα! Κοίτα αυτή μακριά που θα πάει! Και αυτή θα πάει ακόμα πιο μακριά! Α, και αυτή πιο μακριά! Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι κάποιος έρχεται! Εντάξει, δεν πειράζει, παιδί μου. Μην ανησυχείς. Θα είσαι η Χάιντι, έτσι? Δίκιο έχετε. Εγώ είμαι η Χάιντι. Σε κατάλαβα αμέσως, παιδί μου. Δεν μου λες. Ο παππούς σου είναι στο σπίτι. Παππού! Παππού! Σου έχω μια έκπληξη. Έχουμε επισκέψεις. Μπα. Χαιρετώ. Μήπως ενοχλώ? Καλημέρα. Περάστε. Καθίστε. Καθίστε, παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Η ανάβαση γίνεται όλο και πιο κουραστική. Καταλαβαίνω. Ίσως θέλει και που γερνάω, ξέρετε. Ένα αστείο έκανα. Ας έρθουμε λοιπόν στο θέμα μας τώρα. Θα ξέρεις το λόγο που ήρθα. Θέλω να μιλήσουμε για τη Χάιντι. Χάιντι, άσε μας για λίγο μόνο, σε παρακαλώ. Πήγαινε έξω να παίξεις. Εντάξει, ωραία. Σου στείλαμε ένα γράμμα. Λέγαμε ότι πρέπει να έρθει στο σχολείο, αλλά δεν παρουσιάστηκε. Λοιπόν, πώς θα προετοιμαστεί για τη ζωή της? Δεν φτάνει να δίνεις ένα παιδί τροφή και στέγη. Είσαι υπεύθυνος και για την ψυχή της. Μην το ξεχνάς. Με γαργαλάτε. Η Χάιντι θα μείνει κοντά μου. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα για το σχολείο. Δείχνεις πολύ ισχυρογνώμων, γι' αυτό πρέπει... Ξέρω τι λέω. Δηλαδή? Η Χάιντι βρήκε ένα σπιτικό και την έκανα ευτυχισμένη. Μεγαλώνει δίπλα μου με τις κατσίκες και κοντά στη φύση. Είναι ελεύθερη, ευτυχισμένη και αυτό δεν θα της το μάθει κανένα σχολείο. Ζόζεφ, κάθισε. Ωραία, τώρα ξάπλωσε. Οπ, 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 οπ. Η Χάιντι είναι άνθρωπος και όχι μια από τις κατσίκες σου. Χρειάζεται κάτι παραπάνω από γρασίδι για να είναι ευτυχισμένη. Σε ξέρω, δεν μπορώ να σε αναγκάσω. Σκέψου το όμως τουλάχιστον. Δεν ήρθα να σου πω αν της κάνεις καλό ή κακό, αλλά ούτε και για να στην πάρω. Ήρθα για να σου μιλήσω. Κάποιοι άλλοι έχουν άλλα μέσα για να σε συνετίσουν. Ας έρθουνε τότε. Ω, ποθέ μου. Αχ, αχ.
Γιατί να τα τραβάω αυτά, γιατί είσαι τόσο ξεροκέφαλος, γιατί μου κάνεις τη ζωή τόσο δύσκολη. Εγώ το καλό σου θέλω και πρέπει να το ξέρεις, έχεις περάσει πάρα πολλά και έχεις μεγάλη πείρα στη ζωή. Αχ, ειλικρινά, άκουσε με. Δεν θέλω να πω κάτι που ίσως αργότερα το μετανιώσω. Σε παρακαλώ. Η κατάβαση είναι δύσκολη. Ώρα να ξεκινήσεις. Η Χάιντι δεν ήξερε τι συζητούσαν οι δυο τους. Ήταν χαρούμενη και ανέμενη και όπως πάντα απολάμβανε τα τελευταία χιόνια. Τέσσερις ώρες καρφάλωμα στο βουνό με κουράζουνε και εμένα, ξέρεις, και εμένα με κουράζουν. Πιο γρήγορα, Ζόζεφ, έλα! Είναι πολύ μικρή και αδύναμη. Είναι αδύνατον. Όχι! Οι δύο άντρες διαφωνούσαν επί ώρες. Κανείς τους δεν έκανε πίσω. Ας τολμήσουν να έρθουν να μου πάρουν το παιδί. Αν τους βαστάει, ας έρθουν και θα δεις τι θα πάθουν. Αχ, αχ. Καλέ μου γείτονα, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Κάνεις ένα μεγάλο αμάρτημα με το παιδί. Αχ. Και από ό,τι βλέπω με αυτά τα παιχνίδια, αγαπάς πάρα πολύ το παιδί. Γιατί δεν τη στέλνεις στο χωριό? Θα έλυνε όλα τα προβλήματά μας. Έτσι θα λύσουμε δύο προβλήματα. Η Χάιντι θα πάει σχολείο και εσένα θα σε καλοδεχτώ στην εκκλησία. Θα μπορούσα να έχω φύγει εδώ και πολλές ώρες, αλλά μάλλον δεν με λυπάσαι καθόλου, καθόλου. Ζόζεφ! Όχι. Δεν μπορώ να έρθω στο χωριό. Αλλά ούτε και η Χάιντι. Ανήκουμε εδώ, σε αυτή τη μικρή καλύβα. Απλώς έτσι είναι. Κάτω στο χωριό είναι για κάποιον σαν εμένα πολύ περιορισμένα. Τι να πω. Λυπάμαι, δεν μπορώ να τα βρω με τους ανθρώπους εκεί κάτω. Δεν μπορώ. Τους μισώ και με μισούν και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Με τίποτα δεν θα αλλάξει. Με θεωρούν τρελό. Αυτό όμως δεν με πειράζει. Τους έχω καταλάβει. Δεν έχουν κατανόηση και το χειρότερο, δεν έχουν καρδιά. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Κάνεις πολύ σκληρή κριτική, αδελφέ μου. Όσο και αν σε έχουν πονέσει αυτά, δεν πρέπει να κρίνεις για να μην κρυθείς. Μην το ξεχνάς. Και πίστεψέ με, αν πας σε κάποιον κόντρα, θα σου πάει και αυτός. Εσύ απομακρύνθηκες από αυτούς. Δεν μου λες. Τους είπες ποτέ μια φιλική κουβέντα? Λοιπόν, κάνε εσύ το πρώτο βήμα και να είσαι σίγουρος ότι θα σε αγκαλιάσουν γι' αυτό. Σε παρακαλώ, φέρ σου έξυπνα, αδελφέ μου. Κάποιος που είναι πραγματικά δυνατός δεν φοβάται. Και εσύ είσαι πολύ δυνατός, αδελφέ μου. Σε παρακαλώ. Άπλωσε το χέρι σου φιλικά. Ξέρω τους ανθρώπους και τι είναι καλό για τη Χάιντι. Σε παρακαλώ, κατεβείτε στο χωριό. Είναι ανάγκη. Σε ευχαριστώ για τις προσπάθειές σου και ξέρω ότι θέλεις το καλό μας, δυστυχώς όμως. Δυστυχώς θα αρνηθώ. Δεν θα κατέβω με τη Χάιντι στο χωριό και ούτε πρόκειται να τη στείλω στο σχολείο. Αδελφέ μου, κάνεις ένα λάθος. Μαζί μας. Mm-hmm. Για πες μου, παιδί μου, δεν νιώθεις μερικές φορές μοναξιά εδώ πάνω, ε? Όχι, καθόλου, ποτέ. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Α, τίποτα, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Γεια σου, παιδί μου, γεια χαρά. Γεια σας. Να σε καλά. Γεια σου, Χάιντι. Τώρα που έφυγε, για πες μου λοιπόν, παππού. Ήτανε κάτι καλό για μας ή όχι?
ήταν κάτι καλό? Παππού! Πώς μπορείς να αρμέγεις τώρα? Εάν δεν θέλεις να μου το πεις, μου επιτρέπεις να το μαντέψω? Ναι! Θα προσπαθήσω λοιπόν! Ήθελε να μας πουλήσει μια κατσίκα με 5 πόδια! Έλα πες και εσύ κάτι, δεν έχει γούστο να μιλάει μόνο ο ένας από εμάς! Δεν σε αφορά, Χάιντι. Γιατί όχι? Τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα. Μίλησε σαν πεισματάρι κομουλάρι, αν ρωτάτε τη δική μου γνώμη. Δεν θα τη στείλει στο σχολείο? Ακριβώς. Ο παπάς ανέβηκε ως εκεί πάνω και αυτός τι κάνει? Αρνείται τα πάντα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Κι όμως πριν ανέβει εκεί πάνω, έμενε δίπλα-δίπλα με τον παπά, το θυμάστε? Σωστά. Και τι θα απογίνει το κορίτσι, αν δεν πάει στο σχολείο τώρα που είναι μικρή, μου λέτε, ε? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έχεις δίκιο, καλή μου. Αυτό με ανησυχεί πολύ. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα, γιατί εγώ δεν έχω καμία ιδέα. Α, κάποιος ήρθε. Κράτησε τα ρέστα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδατε για τι φορούσε. Τα λέμε. Ήρθε από την πόλη αυτή. Οπό. Είναι πολύ καλά ντυμένη. Ποια να είναι άραγε? Ποια να είναι? Α, ίσως να είναι ο παπάς. Για να δούμε. Καλημέρα, θεία. Ναι, δεν είναι δυνατόν. Α, κι εσείς εδώ όλες, όπως και παλιά. Ντέτε, μου φτάσουν να σε δω, να σ' αγκαλιάσω. Ντέτε, καλά που είσαι, πολύ όμορφη. Είσαι γλυκιά μου, τι όμορφη. Γύρισες αγνώριστη. Έλα να σε φιλήσω, κοριτσάκι μου, τόσο καιρό έχω να σε δω. Σωστή κυρία της πόλης έγινες, πω πω τι όμορφη. Αχ, πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Η μικρή Ντέτε από το χωριό είχε αλλάξει πολύ. Είχε περάσει καιρός από τότε που ήταν μαζί με την ανιψιά της στη Χάιντι. Δεν ήθελε να την αφήσει, αλλά δεν είχε επιλογή. Στο χωριό δεν έβρισκε δουλειά. Η μοναδική που βρήκε ήταν στη Φραγκφούρτη. Πώς να πήγαινε ξένη σε μια άγνωστη πόλη μαζί με τη Χάιντι? Τώρα όμως είχε γυρίσει. Σας διέκοψα από την κουβέντα που είχατε, έτσι, συγγνώμη. Ναι! Και για την ακρίβεια, για όλα φταίς εσύ, Ντέτε. Τι? Εάν δεν είχες τα μυαλά που είχες, σήμερα δεν θα αντιμετωπίζαμε τέτοια προβλήματα. Πώς έτυχε και ήρθες ειδικά εδώ σήμερα, μπορείς να μου πεις? Μια στιγμή, δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάτε. Εγώ λείπω τόσο καιρό από εδώ πέρα, τι έγινε? Εάν είχες ακούσει τις συμβουλές μας τότε, δεν θα είχε τώρα προβλήματα η Χάιντι, η καημενούλα. Τι συνέβη, είναι άρρωστη η Χάιντι? Μήπως χτύπησε, τι έγινε? Ούτε αρρώστησε, ούτε χτύπησε. Άλλο συμβαίνει.
Τη φέρετε άσχημα, παππούς? Όχι, την αγαπάει πολύ, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν την αφήνει να έρθει στο σχολείο μαζί με τα άλλα παιδιά. Δεν την αφήνει. Δεν ξέρει ούτε το αλφάβητο, ούτε να μετράει. Είναι κιόλας 8 χρονών. Τι θα απογίνει αυτό το παιδί, αναρωτιέμαι πια. Αναρωτιέμαι. Ακόμα και τον παπά, στείλαμε, μα τίποτα. Καταλαβαίνω. Βλέπεις λοιπόν τι γίνεται. Πάλι καλά που την ταΐζει κιόλας. Ναι, δε λες. Θα μου φέρετε ένα καφέ? Έχω να σας πω κάτι, αλλά θα το κρατήσετε μυστικό, εντάξει? Από σήμερα τέρμα η ανησυχία σας. Έχει σχέση με εμάς και το παιδί? Πρώτα ο καφές και μετά θα σας τα πω όλα. Καθίστε λοιπόν και ησυχάστε και ακούστε με. Μη μας κρατάς σε αγωνία. Λέγεται. Όχι, ο καφές πρώτα. Ήρθα από ταξίδι και θα πρέπει να είναι πολύ κουρασμένη η κοπέλα. Μα φυσικά έπρεπε να το σκεφτούμε. Ναι. Πάει και άξω το καφέ. Ωραία. Να ξέρετε πόσο χάρηκα που γύρισα πίσω. Είσαι τυχερή. Έχουμε ήδη καφέ. Είδες αν είναι ζεστός ο καφές. Δεν έχουμε ένα κομμάτι γλυκό να φάει. Λέγεται. Μυστυχώς όχι. Ακούστε λοιπόν. Παππού, μπορώ να πάω να δω τον Πέτερ και τη γιαγιά του σήμερα? Θα το σκεφτώ. Σου Χάιντι, τι κάνεις? Δεν με θυμάσαι πια, Χάιντι? Α, φυσικά! Είσαι η Θεία Ντέτε! Πόσο μεγάλωσες και ψήλωσες! Τάσου να σε δω! Είσαι μια χαρά με τα κόκκινα μαγουλάκια σου! Είσαι καλά, γλυκιά μου! Ομόρφινες πάρα πολύ! Πώς είσαι, είσαι καλά? Ναι! Ο παππούς είναι εδώ? Ναι, στην καλύβα! Τρέχω να του πω ότι ήρθες! Περίμενε, Χάιντι! Γιατί? Καλύτερα να περιμένεις έξω, έτσι? Ή όχι, κάτσε να το σκεφτώ. Ναι, καλύτερα να μείνεις κι εσύ. Σου έχω μια έκπληξη. Παππού, πάλι έχουμε επισκέψεις. Μάντεψε! Καλημέρα, παππού. Γελάς, πού είναι το αστείο, Χάιντι? Σκούπισες όλο το πάτωμα με το φουστάνι σου, Θεία Ντέτε. Τι? Δεν πειράζει, δεν είναι σημαντικό αυτό. Σας έχω φέρει πολύ καλά νέα. Μου αρέσουν τα καλά νέα. Παραλίγο να ξεχάσω ότι σου έφερα κάτι από την πόλη. Μια στιγμή. Ορίστε, είναι γλυκά για σένα. Ευχαριστώ. Κοίταξέ με, σε παρακαλώ. Σου έφερα καπνό. Ελπίζω να σου αρέσει η γεύση που έχει.
Θέλω να σε ευχαριστήσω. Ήσουν πολύ καλός. Πολύ καλός με τη Χάιντι. Φαίνεται πολύ ευτυχισμένη εδώ πέρα. Χάιντι, άσε μας για λίγο μόνο, σε παρακαλώ. Και βέβαια. Τελικά δεν με συγχώρεσες ποτέ. Δεν είχα άλλη επιλογή τότε. Ήσουν ο μοναδικός που μπορούσα να εμπιστευτώ και ήξερα ότι τα πας πολύ καλά με τα παιδιά. Θα σκέφτηκες ότι στη φόρτωσα και την ξέχασα, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν την ξέχασα ούτε ένα λεπτό. Τη σκεφτόμουν μέρα και νύχτα, συνέχεια τη σκεφτόμουν. Ξέρω ότι ήταν δύσκολο για σένα, αλλά τώρα μπορώ να βοηθήσω. Ξέρω ότι έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, αλλά επιτέλους ήρθα για να την πάρω μαζί μου τη Χάιντι. Τι είπες? Ναι, θα την πάρω μαζί μου. Θα την πάρω μαζί μου στη Φραγκφούρτη. Ένα για σένα και ένα για μένα. Η Χάιντι επρόκειτο να ξεκινήσει μια τελείως καινούργια ζωή. Θα αποχωριζόταν τα αγαπημένα της βουνά.